Συνάντηση με τον νέο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει ζητήσει ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αργολίδας για να συζητήσουν το καυτό θέμα των σκουπιδιών. Η ανάληψη των καθηκόντων από μέρους του νέου Περιφερειάρχη του Κηφισιαίου Χατζημιχάλη μας ανάγκασε να κινηθούμε γρήγορα μαζί με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και να κάνουμε ένα έγγραφο επιγούσης μορφής, έτσι ώστε να συναντηθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για αυτό το καυτό θέμα που ταλανίζει τον νομό μας και ολόκληρη την Ελλάδα. Τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, όπως ξέρετε, τη χρονιά που μπήκε, μπαίνει σε μια νέα βάση. Σύμφωνα με εξαγγελίες του αρμόδιου Υπουργείου, αλλά και με τις προθέσεις της κυβέρνησης, θα είναι η χρονιά, όπως τουλάχιστον διατυπώθηκε, των μεγάλων ανατροπών. Ένα πρώτο ζήτημα είναι ότι πλέον οι Δήμοι δεν θα πληρώνουν με βάση τα τακτικά έσοδα, αλλά όπως μέχρι σήμερα γινόταν με βάση το βάρος, είναι μια σοβαρή αλλαγή και καινοτομία, η οποία βέβαια σηματοδοτεί από εδώ και πέρα και την επιβάρυνση, μπορώ να πω, των Δήμων, δηλαδή θα πληρώνουν πολύ περισσότερα από ό,τι πλήρωνε μέχρι σήμερα με την ανεξέλεκτη αυτή ταφή στους χαδά, στους χώρους ταφής μέχρι τώρα, στις χωματερές δηλαδή που λέμε. Όμως η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, γενικότερα η μόλυνση του περιβάλλοντος κοστίζει και κάτι τέτοιο μας κατευθύνει και μας ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη γνωστή αυτή διρεκτίβα ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Σε αυτή λοιπόν τη νέα βάση, μαζί με την ανακύκλωση για τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων, διότι πρέπει να ξέρουμε εδώ ότι πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε καταναλωτικές συνήθειες και θα πρέπει να μειώσουμε όσο το δυνατόν τον όγκο των απορριμμάτων μέσω της περιβόητης ανακύκλωσης. Αυτό άλλωστε λέχθηκε και στην τελευταία σύσκεψη με την παρουσία του και του Υφυπουργού του κυρίου Μανιάτη, όπου εκεί είπαμε ότι η προτεραιότητα και με βάση την απόφαση που είχαμε λάβει στη συνέλευση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων να προβούμε γρήγορα στην, να την πω τη λέξη, στο ξεκίνημα και στην εφαρμογή της ανακύκλωσης στο νομό, σε επίπεδο νομού δηλαδή από εδώ και πέρα. Ολόκληρος ο νομός λοιπόν να μπει στον προγραμματισμό και με βάση όλες αυτές τις διαδικασίες που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα με την ΕΑ, την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Στερεών Αποβλήτων, να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός ΚΔΑΗ. Υπάρχει περίπτωση να γίνει ΚΔΑΗ στην Ελλάδα? Ναι, είναι μια ερώτηση την οποία θα πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ σημαντική. Η ανακύκλωση αυτή καθεαυτή από μόνη της, πρέπει να ξέρετε κύριε Τασόπουλε, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή το να έχουμε κάδους μπλε και να έχουμε και απορριμματοφόρα και κάποιο προσωπικό το οποίο να χρησιμοποιούμε για την ανακύκλωση δεν φτάνει. Χρειάζεται και ένα κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Αυτό το κέντρο θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με βάση αυτή την εταιρεία, η οποία είναι η εταιρεία των Δήμων και χρηματοδοτεί τις εγκαταστάσεις. Εμείς όμως από μέρους μας έχουμε την υποχρέωση και με βάση την νομοθεσία να παραχωρήσουμε το χώρο. Είμαστε λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή, να εξεύρουμε χώρο, έχουμε κάποια χρήματα στο φορέα, να αγοράσουμε αυτό το χώρο και εδώ θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι Δήμοι θα πρέπει να επιδείξουν εδώ πέρα τη μέγιστη, το μέγιστο ενδιαφέρον και τη μέγιστη έτσι, κατανόηση και συνένεση, διότι τα ΚΔΑΗ, να ξέρετε, δεν μολύνουν και δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα στις ευρύτερες, στις κοινωνίες όπου εγκαθίσταται. Δηλαδή, χωροταξικά, αν τοποθετήσουμε στον Α, η Β, η Γ Δήμο, κανένα πρόβλημα δεν δημιουργείται, διότι στην Αθήνα, πρέπει να ξέρετε, βρίσκονται στα κέντρα, στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο ιατρικό κέντρο. Το ΚΔΑΗ, λοιπόν, είναι απαραίτητη προϋπόθεση και απαραίτητη συνθήκη για να λειτουργήσει και να ξεκινήσει η ανακύκλωση σε ολόκληρο τον νομό. Οι δερματοποιητές όπου γίνουν, εάν βέβαια γίνουν, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για δερματοποίηση ή υπάρχει δυνατότητα και για άλλη χρήση? Ναι, είναι επίσης μια ερώτηση που πρέπει να ξεκαθαριστεί. Αυτά τα κέντρα τα δερματοποιητά όπου θα μπαλάρονται και θα δερματοποιούνται τα σκουπίδια, θα πρέπει να ξέρετε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως σταθμοί μεταφόρτωσης. Κάτι τέτοιο γίνεται και στην Αθήνα. Δηλαδή, θα μπορούν να παίξουν και ένα τέτοιο ρόλο, όπου από εκεί να φεύγουν, να φορτώνονται και να μετακινούνται σε άλλους προσωρινούς χώρους αποθήκευσης μέχρι να γίνει το εργοστάσιο, το μεγάλο εργοστάσιο της τελικής επεξεργασίας. Δηλαδή μπορεί να παίξουν και ένα ρόλο στο μέλλον και ως σταθμή μεταφόρτωσης των στερεών αποβλήτων, αλλά αν προχωρήσει συν το χρόνο αυτή όλη η διαδικασία, μπορεί να παίξουν και ένα ρόλο διαλογής ακόμα και προσωρινά των ανακυκλώσιμων υλικών. Άρα λοιπόν τα δερματοποιητικά κέντρα για τα οποία πολλής λόγος έχει γίνει και για τους δερματοποιητές και βέβαια θα δούμε στη συνάντηση που θα κάνουμε με τον κύριο Χατζημιχάλη αν είναι στις προθέσεις του έτσι,
ο ίδιος σχεδιασμός, ο ίδιος περιφερειακός σχεδιασμός ή θα αλλάξει σε μερικά πράγματα, θα πρέπει να ξέρετε ότι μπορεί να γίνει χρήση και ως σταθμή μεταφόρτωσης, ως χώροι εκείνοι οι οποίοι θα μπορούν να γίνεται διαλογή.